Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Σαντορίνη, θα ζητήσετε πίσω τα 17 αεροδρόμια που πουλήσατε, τα άλλα τα λιμάνια, το ότι βάλατε όλη τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο? Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τα κόλπα. Και τι θα κάνετε, θα βάλετε το μαζικό κίνημα που είσαστε ανύπαρκτοι να παλέψει και που το κοιμήσατε τόσα χρόνια με την πολιτική σας? Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω, αλλά τουλάχιστον λίγο μέτρο χρειάζεται. Τώρα, όλες αυτές τις μέρες περίσσεψαν οι διακηρύξεις από την πλευρά της κυβέρνησης και πολλών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας περί νέας αρχής, νέας πραγματικότητας, έκκληση περίοδου της κρίσης, επιστροφή στην κανονικότητα. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Εδώ σας βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι αυτός μας έβγαλε. Είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε τα του οίκου μας. Μπαίνουμε στη λεωφόρο της βιώσιμης ανάπτυξης ή της δίκαιης, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καπιταλιστική είναι πάντως και η μία και η άλλη. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό? Δηλαδή, έχουμε νέα αρχή, αλλαγή σελίδας, όπως λέγεται, ή έχουμε εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία ενός άλλου κόμματος που θα συνεχίσει όπως και οι προηγούμενοι, θα πάρει τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησαν αυτοί. Θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, γιατί τώρα το κεφάλαιο σκληρά απαιτεί πειθαρχία για να μπορέσει να αυξήσει τα κέρδη του. Έχουμε αλλαγή σελίδας, αλλά στο ίδιο βιβλίο που είναι Ευαγγέλιο για όλους σας, πλην ΚΚΕ, σαν κόμματα εννοώ. Και το Ευαγγέλιο γράφει καπιταλισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημόνια, βαρβαρότητα. Σε αυτό έχετε ορκιστεί όλοι και το υπηρετήσατε. Έχουμε νέα πραγματικότητα? Έκλεισε η περίοδος της κρίσης και πάμε στην κανονικότητα? Αλήθεια, ποιον δουλεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Δηλαδή, θα ξαναδώσετε τους μισθούς που είχαν οι εργαζόμενοι? Θα ξαναδώσετε τις συντάξεις που είχαν οι εργαζόμενοι? Θα αυξήσετε τα κοινωνικά κονδύλια? Όχι, κουβέντα. Κουβέντα. Και λέτε για κανονικότητα. Κανονικότητα, ποια είναι η κανονικότητα και η έξοδος από τα μνημόνια, για να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο? 750 μνημονιακοί νόμοι. Πέστε μας ποιους θα καταργήσετε, όσους κατάργησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καινούριους έφερε. Και καινούριους θα φέρετε κι εσείς. Ακόμα πιο σκληρούς. Και θα έχετε βέβαια και τη συνένεση άλλων. Επομένως, αυτό που είναι κανονικότητα είναι αυτό που έχετε χτίσει όλοι μαζί. Γιατί όλοι ψηφίσατε τα μνημόνια, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο τσακίζει, συντρίβει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, τη συντρίβει και τη συνέτριψε για δύο λόγους. Ο ένας για να πληρώσουν αυτή την κρίση και όχι αυτοί που θησαύρισαν και θησαυρίζουν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, και ο δεύτερος για να διασφαλίσετε την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου, όπως λέμε. Και εδώ αυτό που είδαμε και παλιότερα και τώρα είναι καλλιστία ποιος θα κάνει τη χώρα πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα. Καλλιστία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και όλοι οι υπόλοιποι, μήπως δεν είστε με την υγιή επιχειρηματικότητα? Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία τσίπησε τώρα και τον ορολογία από το ΣΥΡΙΖΑ. Υγιής επιχειρηματικότητα. Καλλιστία με κριτή το ΣΕΒ, τις εργοδοτικές οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια, αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Είμαστε ελεύθεροι? Είστε ελεύθεροι να κάνουμε τα του οίκου μας, όπως λέτε? Και τι θέλουν εδώ, τρεις και λίγο, όλοι οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θέλουν τα τρίμηνα? Τι θέλουν τα ευρωπαϊκά εξάμηνα? Τι θέλουν οι δεσμεύσεις για το 2060, ισχύουν ή όχι? Το κράτος έχει συνέχεια. Κλασική. Κλασική θέση που την έχουμε ακούσει. Εκεί που καταγγέλνατε το υπερταμείο σαν ξεπούλημα και ρωτάμε, θα το καταργήσετε? Όχι, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Εκεί που καταγγέλατε τις πρέσπες, εμείς για άλλους λόγους, λέτε τώρα δεν γίνεται, το κράτος έχει συνέχεια. Άρα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Και έχουμε και τις συστάσεις της Κομισιόν, οι οποίες μεταφράζονται πολύ απλά. Κεφαλή δεξιά και βήμα χήνας. Ό,τι έχετε υπογράψει και όχι έχετε συμφωνήσει, θα τα εφαρμόσετε όλα. Και σε αυτό είστε όλοι σας συνυπεύθυνοι. Και δεν μπορεί να φύγει κανένας ούτε να ξεχάσει. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο που συμπεριέλαβε και τα τρία, τα ψηφίσατε όλοι μαζί. Όσοι τουλάχιστον ήσασταν εδώ στη Βουλή. Και αυτό το τοπίο έχει δύο όψεις.
και σταματήσουν οι διάφορες ατάκες που λέγονται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Αλήθεια, είστε όλων των Ελλήνων. Παράδεισος για τους επιχειρηματίες, κόλαση για τους εργαζόμενους. Έχει ταξικό και ιδεολογικό πρόσημο όπως είχε και πριν της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα αριστερούλικα που έλεγε και διάφορα, γιατί στην πράξη αυτή την πολιτική υπηρέτησε. Κόλαση για τους εργαζόμενους, φτώχεια, άγχος, δυστυχία, τρέξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, φεύγουν στο εξωτερικό και από την άλλη ζάπλουτοι, αμύθιτα πλούτη, συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια. Επομένως δεν είναι ουδέτερη ούτε η δική σας Νέα Δημοκρατία, ούτε η προηγούμενη. Είναι σκληρά μια ταξική πολιτική απέναντι σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, προκλητική στη στήριξη των συμφερόντων του κεφαλαίου, και θα πω μερικά πράγματα, δηλαδή σε αυτούς που κλέβουν τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Και ξέρετε, ο πλούτος δεν παράγεται από την εξυπνάδα των καπιταλιστών. Παράγεται από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, από την απλήρωτη εργασία, που μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές σήμερα, αλλά παραμένει η ίδια κυριολεκτικά. Αυτούς υπηρετείτε. Ποιος είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική? Μόνο το ΚΚΕ. Και δεν το λέμε έτσι για να πενευτούμε. Λαϊκή αντιπολίτευση εμείς είμαστε. Και αυτό υποσχεθήκαμε στο λαό και στις εκλογές. Αγωνιζόμαστε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν μας λέγατε για γραφικούς, όταν λέγαμε ότι θα γυρίσει η ανθρωπότητα πίσω, σταθερά στο πλάι των εργαζομένων, κατά των αντιλαϊκών μέτρων, δεν μασήσαμε, δεν υποτακτήκαμε πουθενά. Μέσα και έξω από τη Βουλή, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα να οργανωθούν οι αγώνες του λαού, να βελτιώσουν τη θέση τους οι εργαζόμενοι, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, ο δρόμος του σοσιαλισμού, που είναι αναγκαίος, επίκαιρος και ρεαλιστικός, γιατί εκφράζει τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, δεν λέω ονόματα και θα ζητήσω το λόγο, σερβίρει το γνωστό παραμύθι της βιώσιμης ανάπτυξης ή της δίκαιης. Καλά, θα το πείτε κι εσείς σε λίγο. Το ΣΥΡΙΖΑ αντιγράφεται μια χαρά. Δίκαιη λέει, τσακίζει τον κόσμο. Που λέει ότι ο λαός πλέον πρέπει να κάνει υπομονή, να συνεχίσει τις θυσίες και στο βάθος του χρόνου, στη Δευτέρα παρουσία δηλαδή, όταν αυξηθούν τα κέρδη, όταν μεγαλώσουν οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων, θα ζήσουν όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Μύθος. Καταρχήν, για τους σοβαρούς αναλυτές, βιώσιμη ανάπτυξη του καπιταλισμού δεν υπάρχει. Η ιστορία του καπιταλισμού είναι συνδεμένη και δεν αλλάζει αυτό με κρίσεις. Μεγάλες. Και πολύ μεγάλες. Και αυτό δεν αλλάζει και σήμερα. Ήδη προβλέψεις υπάρχουν από αστούς, όχι από εμάς, ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο κύκλο κρίσεων. Άρα αυτό είναι ανύπαρκτο το βιώσιμο. Βιώσιμο θα είναι για τους καπιταλιστές. Δεύτερο, δίκαιη ανάπτυξη. Μα είναι δυνατόν. Καπιταλιστική ανάπτυξη και δίκαιη. Δηλαδή θα έχουμε και πολλά κέρδη και καλούς μισθούς, όπως λέτε κι εσείς. Και πολλές δουλειές και επενδύσεις και καλοπληρωμένους μισθούς. Δεν γίνονται αυτά. Δεν συμβιβάζονται. Γιατί για να υπάρχουν μεγάλα κέρδη πρέπει να καθυλωθεί και να υπάρξει επιπραγματάλευση των εργαζόμενων. Είναι ουτοπία. Και μάλιστα κάποιος υπουργός είπε ότι έχει εμπεδοθεί στον ελληνικό λαό ότι η ανάπτυξη και οι δουλειές δημιουργούνται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα και την υγιή επιχειρηματικότητα. Πρώτον, πρέπει να πείτε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, εσείς που είστε γνήσιο κόμμα του καπιταλισμού, της αστικής τάξης, άλλοι προσχώρησαν γρήγορα, να τους ευχαριστήσετε, γιατί αυτά λέγανε και αυτοί. Γιατί αυτοί είναι που έκαναν το εκρεμές, όλη τη, και τη δευτερολογία και τη τριτολογία, ό,τι έχω πει, κύριε Πρόεδρε. Να τους ευχαριστήσετε πολύ. Όπως έγραψε και ένας γνωστός δημοσιογράφος, γιατί αυτή η αριστερά κατάφερε να γυρίσει το εκρεμές που έγινε αριστερά, δηλαδή κάποιες κατακτήσεις που είχαν εργαζόμενοι, να το φέρει προς το κέντρο και προς τα δεξιά. Τούτοι εδώ είπαν ότι ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο από την υγεία επιχειρηματικότητα, τα ίδια λέτε και εσείς. Πώς όμως έρχεται αυτή η ανάπτυξη στον κόσμο, μιλάμε περισσότερο? Πρώτον, γενναία και προκλητική χρηματοδότηση. Κίνητρα δισεκατομμυρίων. Από πού, αλήθεια? Από τη φορολογία, το μεγάλο κεφάλαιο, όχι. Από την τσέπη, το υδρότα και το αίμα του εργαζόμενου. Μαζεύεται τον κρατικό προϋπολογισμό, που αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ συμμετέχουν με 5%
και με 95 ο λαός και το δίνετε κίνητρα τζάπα δηλαδή, κυριολεκτικά τζάπα και υπέρογκα ποσά, αυτό έγινε και παλιότερα, το δίνετε στους επιχειρηματίες. Δεύτερο, προκλητικές φοροαπαλλαγές που υπήρχαν και συνεχίστηκαν και συνεχίζονται. Τι έγινε αυτά τα χρόνια? Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει μειώνω τη φορολογία των διανεμωμένων κερδών και χωρίς όρους μάλιστα από 15 σε 10% και τώρα είναι η Δημοκρατία σε 5%. Αλήθεια, στον κόσμο απευθύνουμε. Πώς αποδέχεστε αυτοί που είναι ζάπλουτοι να πληρώνουν 5% φορολογία και εσείς 22%? Πώς αποδέχεται και πρέπει να αποδέχεται ο εργάτης να πληρώνει 22% και ο βιομήχανος με τα κέρδη του να πληρώνει 5%? Έτσι γίνεται αυτή η ανάπτυξη. Μείωση από 28% σε 20%. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και λέει θα το πάω στο 9%. Δεν βιαζόμαστε. Μπορεί να πείτε στο 9%, αν βάλετε και 5 προϋποθέσεις που δεν θα τηρούνται, ένα σπίτι στο χωριό, δεν ξέρω κάτι άλλο, θα αποκλείονται. Είναι γνωστή τακτική που ακολούθησαν και οι προηγούμενοι. Τρίτον, μείωση των κοινωνικών δαπανών. Μειώθηκαν ή όχι όλα αυτά τα χρόνια οι κοινωνικές δαπάνες? Μειώθηκαν. Γιατί μειώθηκαν? Για να εξοικονομηθούν χρήματα πάλι για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων και την πληρωμή του χρέους που δεν δημιούργησαν οι μισθοί και οι συντάξεις, που ήταν πολύ χαμηλή, αλλά η αλόγιστη χρηματοδότηση, είναι ατομικές δαπάνες, Ολυμπιακοί αγώνες. Λοιπόν, μείωση των κοινωνικών δαπανών για να εξοικονομηθούν χρήματα και δεύτερον, για να ανοίξει ο δρόμος στους ιδιώτες για επενδύσεις. Μία τράπεζα το 9, το 10. Μας έστελνε την έκθεσή της και έκανε συστάσεις στους επιχειρηματίες να επενδύσουν στον τομέα της υγείας που θα είναι ο πιο κερδοφόρος. Ανοίγεται το δρόμο και εδώ να ξέρει και ο κόσμος τελικά τι γίνεται με αυτό το περιβόητο ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορείς στο δημόσιο γιατί έχει ελλείψεις. Καίγεσαι, πας στον ιδιωτικό. Πληρώνεις 15% από την τσέπη σου και τα υπόλοιπα, δηλαδή ο εργαζόμενος, και τα υπόλοιπα ποιος θα πληρώνει? Το ασφαλιστικό ταμείο. Δηλαδή πάλι ο εργαζόμενος. Να πως βγαίνουν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και που λέτε ότι φέρνουν την ανάπτυξη. Κέρδη φέρνουν. Τρίτον, ιδιωτικοποιήσεις. Γενικευμένες. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πρωταθλητισμό. Εντάξει, έβαλε και όλο το κράτος εδώ, όλη την Ελλάδα. Και τώρα είσαστε πανέτοιμοι. Και τι να πει κιόλας, τι να πείτε τώρα? Έχετε να πείτε τίποτα για τις ιδιωτικοποιήσεις? Ότι εμείς κάναμε καλές και εσείς κάνετε κακές? Άστο, δεν περνάει. Τέλειωσε αυτό. Εσείς τα κάνατε μάλιστα και πολύ γρήγορα. Μα έτσι δυνατόν, όλα τα αεροδρόμια, λιμάνια, τα βγάλατε όλα στο σφυρί. Ιδιωτικοποίησης δηλαδή προσφορά, προσφορά του ιδρώτα του λαού. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Λένε ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει επενδύσεις και δεν φέρνει ανάπτυξη. Ανάλογα τη φάση που βρίσκεται η ανάπτυξη του καπιταλισμού. Όταν έφυγε, παραδείγματος χάρη, η Power και όταν υπήρχε ανάγκη εξηλεκτρισμού της χώρας για να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας κλπ. Κλπ. Τι συνέβη ακριβώς? Η ΔΕΗ πώς έγινε? Με τον ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού. Και όταν έγινε κερδοφόρο, τότε είναι κρατικοποιημένη, αλλά λειτουργούσε πάλι για τα μονοπόλια. Και όταν λοιπόν φέρνει τα κέρδη, τι κάνετε? Και το βάλατε και στο Σύνταγμα, που να μην πω τίποτα. Κρατάει τις υποδομές στο κράτος, που είναι ακριβές δηλαδή, η συντήρηση κλπ. Κλπ. Και δίνει το εμπόριο στους ιδιώτες. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή τα κέρδη τα σερβίρει από τον ιδρώτα του λαού που το έφτιαξε. Έτσι λειτουργεί. Είτε με κρατικές, είτε με άλλες επιχειρήσεις, για να μην πω και με τον ΟΤΕ και άλλα. Πέμπτο, ξεζούμισμα των εργαζομένων. Εργασιακές σχέσεις γαλέρας, απλήρωτη εργασία, δίμηνα, τρίμηνα, δύο ώρα, τετράωρα, απολύσεις, εκβιασμοί. Έχετε πάει κανένας υπουργός εργασίας κυβερνητικός ευνηδιαστικά σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο? Έχετε πάει στη Λάρκο που λέτε ότι είναι και προνομιακή να κάτσετε μια μέρα μέσα για να μπορείτε να σκοθείτε μια εβδομάδα από το πώς είναι το περιβάλλον? Έχετε πάει σε άλλους χώρους να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι απλήρωτα υπάρχουν? Και μια και μιλάτε για ασφάλεια, αλήθεια, 7.500 είναι τα ατυχήματα πέρσι. Ένας νεκρός κάθε 5 μέρες, δολοφονημένος. Κυριολεκτικά δολοφονημένος, πάει για μεροκάματο και γυρίζει σκοτωμένος. Για αυτή την ασφάλεια θα ελέγξετε ποτέ τίποτα? Ή ο ΣΕΠΕ με 210 υπαλλήλους θα έλεγχε 200.000 επιχειρήσεις και καμαρώνεται και από πάνω? Έκτον, αντεργατικό οπλοστάσιο. Πώς γίνεται εσείς οι φιλελεύθεροι, αλλά και οι υπόλοιποι,
είναι το 99% των απεργιών να βγαίνουν παράνομοι και καταχρηστικές. Μα τι γίνεται δηλαδή. Αυτό είναι το αντεργατικό προστάσιο. Δεύτερο, απολύσεις για συνδικαλιστική δράση. Απολύθηκε πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου προχτές στην επιχείρηση αδερφών Βλάχου, δεν λέμε ονόματα αλλά θα το πούμε, για συνδικαλιστική δράση. Γι' αυτό απολύθηκε. Και είναι εργαζόμενοι σε απεργία και απειλούνται. Ματ στην υπηρεσία των εργοδοτών. Όχι μία, αλλά δύο φορές τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και πήγαν και φυλάγαν τη Χαλιβουργική. Πάνε απ' έξω όταν έχουν απεργίες. Τα ίδια και η αστυνομία. Τέταρτον, κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων. Νόμος Βρούτσι που έγινε Βρούτσι Αξόγλου. Θυμάστε τι λέγατε, κύριε Τσακαλώτο, γι' αυτό το νόμο. Ότι είναι στη μέρα τα χαρτιά, ότι οφείλει τους εργοδότες, ότι οι προϋποθέσεις που βάλει είναι ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αυτά δηλαδή που απαιτεί ο ΣΕΒ, τον υλοποιήσατε. Αυτό είναι κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας με τον νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, που απαιτεί πάνω από 50% συνένα του συνόλου των εργαζομένων για να κάνουν απεργία. Γιατί τον φέρατε, ήταν μνημονιακή υποχρέωση? Όχι. Γιατί δεν καταργήσατε όταν κάναμε τροπολογία? Γιατί σας τον έφερε ο ΣΕΒ. Απέτηση του ΣΕΒ ήταν αυτό. Και έρχεται τώρα χθες μενόμενος ο κύριος Βρούτσης, κυριολεκτικά μενόμενος, με ένα μίσος, με ένα τρόπο δηλαδή απίστευτο. Εχθροί είναι οι εργαζόμενοι. Αυτοί δεν παράγουν τον πλούτο. Να μιλήσει για νέο συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος θα κάνει τι? Θα προσπαθήσει, γιατί δεν περνάνε εύκολα αυτά, να δώσει ένα τελειωτικό χτύπημα στα εναπομείνοντα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Με πρόσχημα την υπεράσπιση, αυτό που ονομάζουν οι εργαζόμενοι και έχουν δίκιο, της συνδικαλιστικής μαθίας που έχει κάτσει στο σβέρκο των εργαζομένων. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μέτοχοι σε επιχειρήσεις και κάνουν τους εργαζόμενους, στελέχοι επιχειρήσεων που πάνε τους εργαζόμενους στην ουρά για να πάνε να ψηφίσουν αυτά που θέλουν οι επιχειρηματίες. Άνθρωποι που έχουν κάνει νοθείες και κομπίνες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτούς στηρίζει ο κύριος Βούτσης. Γιατί? Γιατί στήριξαν όλη τη βάρβαρη πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και επί Πασόκ και με το δικό του νόμο που μείωσε 22% τον κατώτατο μισθό. Και μιλάει για κάθαρση. Θα κάνουμε, λέει, μα σε ποιον τα λέει αυτά? Θα κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικό μητρό για να κάνουμε κάθε, δεν τους ξέρει. Δεν το ξέρει το Κιτσούκι. Αφού τον διαγράψαν από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί οργάνωνε επίθεση κατά των βουλευτών και είναι επικεφαλής της ΔΑΚΕ. Να σας πω και άλλα ονόματα. Δεν το ξέρουν τον άλλο ότι είναι μέτοχος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ξέρουν τα στελέχη, σούπερ μάρκετ και άλλα που πιέζουν τους εργαζόμενους και τους έχουν από το σβέρκο και τους εκλέγουν. Τι κάνουν? Βάζουν τους εργαζόμενους να εκλέψουν τους ανθρώπους της εργοδοσίας, δηλαδή τους διευθυντές. Και μάλιστα τώρα τον έπιασε και ο πόνος, όπως έπιασε και το ΣΥΡΙΖΑ με το 51%, για τους να ψηφίζουν, λέει, ηλεκτρονικά για την απεργία όλοι οι εργαζόμενοι. Μπράβο. Αυτό θα πει δημοκρατία και συμμετοχή. Στο σπίτι, στον καναπέ, ή ο εργοδότης πάνω από το κεφάλι, ψήφισε κατά της απεργίας. Όχι συνέλευση, γενική, να ακούσει την επιχειρηματολογία, να ταραχθούν απόψεις, να υπάρξουν συγκρούσεις θετικές για τους εργαζόμενους. Όχι τέτοιο πράγμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέτε. Και όλα αυτά έχουν ένα πρόσημο. Νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Θα σας πρότεινα και στον κύριο Βρούτση προσωπικά να αλλάξει τον τίτλο του Υπουργείου. Και από Υπουργείο Εργασίας να το πει Υπουργείο Εργοδοσίας. Και επειδή μιλάει για δημοκρατία, όταν κάνατε το μεγαλύτερο νόμιμο ρυφηθεί με το PSI και πήρατε 10 δις ένα βράδυ και τα δώσατε στις τράπεζες, ρωτήσατε τους εργαζόμενους. Δικά τους δεν ήταν τα λεφτά? Και έρχεται τώρα με μένος να τσακίσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Δεν θα περάσει. Και σας το λέμε εμείς. Πόλεμος θα γίνει. Κυριολεκτικά, αν νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι θα υποταχτούν τόσο εύκολα, κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτή είναι λοιπόν η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που ονομάζεται καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αυτή υπερασπίζεστε όλοι σας, την υπηρετήσατε με διαφορετικές βέβαια φράσεις κλπ. Και έρχεται τώρα και έφυγε ο Γιάννης, ο Βαρουφάκη, να μας πει για έναν ανθρώπινο καπιταλισμό. Η ουτοπία ήταν καλή κάποτε, 1800-1600. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Και επειδή θα διαψευστούν
γρήγορα οι ελπίδες που καλλιεργείται και αυτό το κλίμα στον ελληνικό λαό, έρχεται το δόγμα νόμος και τάξη στο όνομα της ασφάλειας των πολιτών. Εμείς δεν υποτιμάμε το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι η εγκληματικότητα είναι συνυφασμένη με το σύστημα κλπ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό λέμε μοναδικός σκοπός της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να είναι το χτύπημα του εγκλήματος. Και όχι των εργατικών αγώνων. Και όσο θα πηγαίνουν προς τους εργατικούς αγώνες, τόσο θα μεγαλώνει και θα δυναμώνει το έγκλημα. Κύριε Παφίλη, ασφάλεια, τελειώνω. Ασφάλεια. Τι είναι ασφάλεια, αλήθεια? Μόνο εγκληματικότητα? Ασφάλεια δεν είναι να έχεις μισθό αξιοπρεπή? Δεν είναι να έχεις δουλειά? Δεν είναι να μην κινδυνεύεις να σκοτωθείς επειδή δεν υπάρχουν μέτρα ασφάλειας? Δεν είναι να έχεις υγεία, παιδεία, πολιτισμό? Σε αυτά ανασφάλεια και ασφάλεια στα κέρδη. Και κλείνω. 12 και 6, 18 και 3, 21. Έτσι πάει ο χρόνος. Το κλείνω. 15, 3, ονειρεύτηκαν πολλοί την Παφίλη κατάργηση της ταξικής πάλης. Πολλοί, ή μάλλον όχι πολλοί, όλοι σας υιοθετήσατε τη λογική των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, συνέτερος και ο εργάτης και ο βιομηχανός. 600 ευρώ ο εργάτης, 600 εκατομμύρια ο βιομηχανός. Παράδειγμα. Συνέτερος και ο ναυταργάτης και ο εφοπλιστής. Δις ο εφοπλιστής, 7 χιλιάρικα σε 24 ώρες δουλειά, 13 και 14 μήνες. Συνέτερος, φορολογία των πληρωμάτων μεγαλύτερη από τη φορολογία των εφοπλιστών. Δεν υπάρχουν αυτά. Κινητήρια δύναμη της κοινωνίας είναι η ταξική πάλη. Δεν καταργείται όσο υπάρχουν τάξεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να δυναμώσει αυτή η πάλη μέχρι η παραγωγή του πλούτου να πάρουν αυτό που τους αξίζει, τον πλούτο που παράγουν. Όσο για την εξωτερική πολιτική, ένα σχόλιο. Νόμιζα ότι άκουγα τον κύριο Κατρούγκαλο όταν μιλάει ο κύριος Δένδιας. Πραγματικά, αν δεν έβλεπα, ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε συνένεση. Ούτε μπορούμε να έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν υποτασσόμαστε, ούτε δενόμαστε στο αμερικανονατοϊκό άρμα που ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα ύψη, το βάλε στο πλυντήριο για να το βγάλει καθαρό. Εμείς θα συνεχίσουμε με τους λαούς, κόντρα στην υπεριαλιστική βαρβαρότητα, κόντρα στους πολέμους, για μια άλλη κοινωνία. Ευχαριστώ.